Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την ονομαστική φανερή ψηφοφορία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Της ψηφοφορίας θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών με τους Γιώργο Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά να διασταυρώνουν και πάλι τα ψήφι τους. Η συζήτηση στη Βουλή ολοκληρώνεται στον απόϊχο της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι στο κοινό ανακοινωθέν τους έθεσαν δύο προϋποθέσεις για την εκταμείευση της πέμπτης δόσης του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και την ανάγκη συνένεσης για τους βασικούς στόχους του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Διακοπές ρεύματος αναμένονται και σήμερα σε όλη τη χώρα λόγω της απεργίας της Γενόπ ΔΕΗ που ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Το πρόγραμμα των διακοπών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την ειδική τηλεφωνική γραμμή 210-92-98-100 για να ενημερωθούν. Στο μεταξύ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε επιστολή στη διοίκηση της Γενόπ, τονίζοντας ότι είναι κατανοητή η αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον της ΔΕΗ, αλλά οι κινητοποιήσεις τους δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την αγορά. Οι έμποροι μάλιστα ζητούν συνάντηση με τους εργαζόμενους για να συζητήσουν το θέμα. Σε περιπέτεια έχει μετατραπεί φέτος για πολλούς γονείς η εγγραφή των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, καθώς λόγω της συγκυρίας είναι αυξημένος ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται, παρά το γεγονός ότι σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις και πολλά παιδιά να μένουν εκτός. Σύμφωνα όμως με την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δημοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων χωρίς διάκριση στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν. Είναι ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλοι. Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει, η χώρα απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις και αυτές πρέπει να δώσουμε, δήλωσε στο Βήμα 99,5 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πρωτόπαπας με αφορμή την ψήφιση στη Βουλή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αλλά και του εφαρμοστικού νόμου που απαιτούν οι Βρυξέλλες πριν την εκταμείευση της πέμπτης δόσης του δανείου προς την Ελλάδα. Στο ερώτημα αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις βουλευτών, δεδομένου ότι η διαδικασία θα πρέπει να επισπευστεί, ο κύριος Πρωτόπαπας είπε ότι ο διάλογος με τους βουλευτές δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε τώρα, αλλά διεξάγεται εδώ και 1,5 μήνα και άρα κανείς δεν ευνηδιάζεται. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεδριάσει εκ νέου ο κοινοβουλευτικός τομέας εργασίας οικονομικών. Η επανεκκίνηση τώρα των μεγάλων έργων και κυρίως η επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν τόσο στο χρηματοδοτικό όσο και στο τεχνικό κομμάτι στους 4 από τους 5 μεγάλους οδικούς άξονες αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων είναι ένα κρίσιμο στοίχημα προκειμένου να υπάρξει αναπτυξιακή όθηση στην οικονομία, υπό το πρίσμα μάλιστα της πρότασης του Προέδρου του Eurogroup Jean-Claude Juncker για αναστολή της υποχρεωτικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει πως οι κοινοτικοί πόροι θα εκταμιεύονται άμεσα, καθώς δεν θα απαιτείται εθνική συμμετοχή. Εκτός συνόρων τώρα, εντός της ημέρας, στείνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η τοποθέτησή του θα γινόταν σε περίπου 2 εβδομάδες, ωστόσο η διαδικασία επισπεύστηκε. Την ίδια μέρα τοποθετείται και το άγαλμα του Φιλίππου του Δευτέρου, που βρισκόταν στην αποθήκη εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα, το χάλκινο άγαλμα του Φιλίππου στήθηκε νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης Μπίτολα. Η Αθήνα έχει αντιδράσει σε αυτή την κίνηση της γείτονος, χαρακτηρίζοντας τη γραφική ενέργεια που παραβιάζει το πνεύμα της διάμεσης συμφωνίας. Παράλληλα, τόσο ο αρμόδιος για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίτροπος Στέφαν Φούλε, όσο και ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόρμας Κάντριμαν, κάλεσαν την κυβέρνηση των Σκοπίων να αποφύγει ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν από την Ελλάδα ως πρόκληση. Τις τελικές αποφάσεις για την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, η αποχώρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο, όμως μένει να διευθετηθούν κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός των στρατιωτών που θα εγκαταλείψουν τη χώρα και το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Οριστικοποιεί τις αποφάσεις του και μελετά τις επιλογές του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζέι Κάρνεϊ, ενώ αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί, υποστήριξε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε διάγγελμα αύριο Τετάρτη για να ανακοινώσει την οριστική του απόφαση. Τουλάχιστον 44 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα βόρεια της Ρωσίας. Το αεροσκάφος TU-134 της εταιρείας Rossair, που πραγματοποιούσε πτήση από τη Μόσχα στα βόρεια της χώρας, επιχείρησε να προσγειωθεί σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο αεροδρόμιο Πετροτζάνκοφ και συνετρίβη και έπιασε φωτιά. Να περάσουμε τώρα στο καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν έως 3 μποφόρ. Ήταν ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία τηλεόραση.